Πρώτον, δεν χρειάζεστε εσείς κύριε Χατζηδάκη προσωπικά ούτε να υψώνετε τους τόνους, ούτε να έχετε υποψία ειρωνία στο λόγο σας. Σας έχουμε παραθέσει επιχειρήματα και θα θέλαμε ένα διάλογο δημιουργικό. Ο δημιουργικός διάλογος δεν είναι διάλογος κοφών. Σας έχουμε παραθέσει στοιχεία. Δεν ακούσαμε τίποτα. Ήρθε ο κύριος Υπουργός, κύριε Πρόεδρε, και έπαιξε ξανά το ρόλο του υπερασπιστή των συνταξιούχων. Τι λέει στους συνταξιούχους δηλαδή η κυβέρνηση? Σου κόβω τη 13η σύνταξη, δεν σου δίνω τα αναδρομικά, αλλά θα σφάξω στην ποδιά σου τρεις μικρομεσαίους. Πολύ ωραία. Εξαιρετική ιδέα. Πραγματικά πρόκειται για αποκρουστικό κοινωνικό αυτοματισμό. Έφυγε ο κύριος Υπουργός, προφασίστηκε τις υποχρεώσεις. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ακούσει τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους ή να είχε τη μέρημνα να μιλήσει 5 λεπτά λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Θεοχάρη, περιμένουμε απαντήσεις από εσάς. Αυτή την απρέπεια δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τη δεχτούμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είπε ο κύριος Υπουργός ότι έχει αντιπολίτευση αντιφατικά επιχειρήματα. Γιατί σας είπαμε ότι θα αυξηθεί η φοροδιαφυγή. Τι δεν καταλάβατε? Οι έχοντες χαμηλά εισοδήματα θα αναγκαστούν να ανέβουν μέχρι τα τεκμήρια και οι έχοντες υψηλά εισοδήματα θα κατέβουν στα τεκμήρια και θα τελειώνουν. Απολύτως συμβατά είναι και τα δύο ενδεχόμενα και θα γίνουν ταυτόχρονα. Αυτός είναι ο ρόλος δυστυχώς των τεκμηρίων. Είπατε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνούμε σε όλα. Προφανώς δεν είμαστε, αλλά εσείς δεν καταφέρατε να πείσετε ούτε έναν. Ένα κόμμα, ένα φορέα για το ορθόν αυτής της κορυφαίας ρύθμισης. Του άρθρου 15. Δεν σας απασχολεί αυτό. Επαναλαμβάνω, κύριε Θεοχάρη, παραδεχτήκατε στην πρώτη μου ομιλία. Εσείς λέτε ότι είναι 10% η συμβολή των αυτοαπασχολούμενων και των μικρομεσαίων στο φόρο εισοδήματος. Εμείς σας λέμε ότι είναι παραπάνω, είναι 15. Θέλω τα ακριβή νούμερα, παρακαλώ, στην τοποθέτησή σας για να συνεννοηθούμε και να σταματήσει η μονότονη επανάληψη. Και το απευθύνω σας, παρακαλώ, και προς τους βουλευτές της πλειοψηφίας. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος της συμβολής αυτοαπασχολούμενων στο φόρο εισοδήματος είναι 5,8. Ο κύριος Θεοχάρης είπε πριν από λίγο ότι είναι 10% για τη χώρα μας. Εμείς λέμε ότι κοντεύει στο 15. Αναμένουμε τα στοιχεία. Πρώτον. Δεύτερον, λέτε ότι 71% των αυτοαπασχολούμενων παίρνουν λιγότερο από τον εργαζόμενό τους. Το 65% των επιχειρήσεων που δηλώνουν μηδενικά κέρδη ζημιές είναι και αυτό θεμελιώδη στρέβλωση και θα πάμε και εκεί σε αντικειμενικά κριτήρια. Και μας είπε τώρα ο κύριος Χατζηδάκης λίγο πριν αποχωρήσει ατάκτως κατά τη γνώμη μου ότι εμείς θέλουμε οι μισθωτοί να πληρώνουν περισσότερο. Εξηγήσαμε ότι κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Επιχειρείτε να καταστήσετε τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρομεσαίους συμπιεστές των μισθών. Θα ζητά αύξηση ο μισθωτός και θα την αρνεί το μικρομεσαίος διότι θα ανέβει κλίμακα. Αυτό τον μηχανισμό εισάγεται. Αυτή τη βάρβαρη κοινωνική μηχανική. Και ενδύεστε το μανδύα του υποστηρικτή, των μισθωτών και των συνταξιούχων εντός της αιθούσης. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι απολύτως σαφές για σας ότι οι μεγάλοι μένουν στο απειρόβλητο. Βεβαίως θα καλωσορίσουμε κάθε μέτρο που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να γίνονται αποτελεσματικοί οι έλεγχοι. Σας ρώτησα, δεν πήραμε απάντηση. Μισή ώρα μίλαγε ο κύριος Υπουργός. Δεν μας κάνει την τιμή για να μας ακούσει, δεν πειράζει. Γιατί δεν αποσύρετε το άρθρο 7, κύριε Θεοχάρη, που λέει ότι τα πρόστιμα θα μπαίνουν ανάελεγχο? Αν μπείτε σε ένα κατάστημα και βρείτε 10 παραβάσεις, γιατί να πάρει ένα πρόστιμο? Μέχρι τώρα το πρόστιμο πήγαινε ένα παράβαση. Δεύτερον, δεν είστε παντού σφιχτοί, είστε και γαλαντόμοι. Άρθρο 49 σε όσους κάνουν συγκέντρωση κεφαλαίων και βεβαίως άρθρο 50 για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Τόσο μεγάλη ανάγκη θα έχουν αυτά τα 40 και τα 50 εκατομμύρια όσοι είναι στο χρηματιστήριο και περιμένουν τα εισοδήματά τους να εκτοξευτούν από τα μερίσματα των εισηγμένων? Αυτά είναι τα θεμέλια του νομοθετήματος που φέρνετε και ο κόσμος θα καταλάβει με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων την άνοιξη, το ανοσιούργημα το οποίο έχετε κατασκευάσει με μοναδικό στόχο να τσακίσετε τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα.